Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι έχει γίνει με την κυρία Πρωτογεράκη. Να πούμε λοιπόν, υπήρξαν δημοσιεύματα και αναφορές ότι από τον Γιώργο Λιάκο έχει γίνει η αναφορά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μεταξύ, ναι, ναι. Άλλων. Μεταξύ άλλων, ότι η Πρωτογεράκη είχε βγει και είχε πει ότι το 90% των ανδρών ηθοποιών επιδείκνυε το μόριό του. Στο δικαστήριο τα είπε. Στο δικαστήριο, ναι, τα είπε. Η ίδια λοιπόν οργισμένη, ξεσπά και λέει ότι ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Ακριβώς, φίλε. Ακριβώς όπως το περιέγραψε. Να πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε και μετά. Για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί είπε πολλά. Τα βάλε και με τους δημοσιογράφους. Για να ακούσουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, εγώ δεν ήμουν παρόν στην αίθουσα, το ρεπορτάζ το μετέφερε ο συνάδελφος ο κύριος Βάγιος. Και τελικά... πολύ κακός. Ωραία. Μετέφερε τέτοια πράγματα. Αλλίωσε την κατάθεσή μου. Ωραία. Ενώπιον του μισθού αρκωτού δικαστηρίου. Μπορείτε, κοιτάξτε, να μας πείτε ακριβώς τι υπόθηκε στο δικαστήριο. Αυτές τις δηλώσεις που έκαναν όταν εγώ ήμουν αμεσούσης της κατάθεσής μου χωρίς να γνωρίζω, mm-hmm, αυτό εγώ το θεωρώ γκεμπελικό. Αυτό το κάνει μόνο ο Γκέμπελς. Το έκανε. Καταλάβατε. Ναι. Εγώ μπορείτε να μας πείτε λοιπόν. Δεν τις εστερνίζομαι να αλλοιώνονται. Ωραία, για ναι, να αποδομούνται οι μάχηρες, σας παρακαλώ πολύ, η πέραστηση του Πέτρου Φιλιππίδη. Αυτό ακριβώς είπατε, έγινε. Λοιπόν. Και οι δικηγόροι πετάστησης των παθησών έχουν την ίδια τακτική και από ό,τι κατάλαβα συνεργάζονται και με κάποιους δημοσιογράφους. Έχω γίνει έξαλλη με αυτό. Με ποιους δημοσιογράφους δεν υπήρχε περίπτωση να πω εγώ αυτά τα πράγματα, τα χυδαία που έχουν βγει. Ποτέ. Παρερμήνευσαν, και όχι μόνο παρερμήνευσαν, αλλίωσαν τα δεκόμενά μου. Εγώ έφερα παραδείγματα στο δικαστήριο με κάποιον ανθρώπο που μπορεί να έβγαλαν το μόριό τους, αλλά δεν είπα ότι όλο το ελληνικό θέατρο βγάζει το μόριό του. Είπα αντίθετα ότι υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές ελευθεριότητας και όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια, ναι, που ένας άνθρωπος που είναι εκτός θεάτρου θα μπορούσε να παρεξηγήσει και να ποινικοποιήσει. Αυτό είπα. Και αν γινόταν αυτό θετικά, τότε για ξύλο πλήδημα θα βρισκόντουσαν όλοι στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Θα είχε κατηγορηθεί για κάτι οποιοδήποτε, όχι για μόρια, για οτιδήποτε. Αυτό είπα εγώ μες στην αίθουσα. Και όχι αυτά που βγάζετε. Άρα είμαι λοιπόν έξαλλη. Δεν μπορείτε εσείς να σφυλώνετε εμένα σαν άνθρωπο που εγώ ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει με το σπαθί μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κάτι για μένα. Ποτέ. Κυρία Πρωτογεράκη. Εγώ την τιμή και την υπόλοιψή μου την έχω πολύ χειρά. Και γιατί ζω. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί ο καθένας να με σφυλώνει. Γνωρίζετε. Δεν μπορεί ο καθένας να με σφυλώνει. Το κάθε δημοσιογραφάκι. Δεν μπορεί. Κυρία Πρωτογεράκη. Δεν κάνετε χαρακτηρισμούς. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είστε θέλω εδώ να μιλήσω καθόλου. Τέλος. Να με καλέσετε. Θάνο Βάγιο, συγγνώμη. Ήσουν παρόν. Το έκλεισε, κυρία Πρωτογεράκη. Ναι. Ήσουν παρόν στην αίθουσα. Ακριβώς. Εδώ έγινε τώρα μια επίθεση της κυρίας Πρωτογεράκη σε σένα. Να πούμε ότι ως εκπομπή εμείς εδώ ήμασταν από τις λίγες εκπομπές που δίναμε συνέχεια βήμα στην κυρία Πρωτογεράκη. Οι θέσεις τις οποίες από την αρχή της υπόθεσης αυτής ήταν υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη. Εμείς ουδέποτε πήραμε θέση υπέρ του ενός του άλλου, μέχρι να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση στο εφετείο, παρακαλώ πορεί, γιατί τότε τελειώνει μια δίκη στο εφετείο, για το αν είναι αθώος ή ένοχος ο κύριος Φιλιππίδης για τις βαρύτατες έτσι κι αλλιώς κατηγορίες, το γνωρίζει και ο ίδιος, τις οποίες, για τις οποίες υπάρχουν. Εμείς δώσαμε βήμα στην κυρία Πρωτογεράκη, ενώ άλλες εκπομπές δεν τις έδιναν. Από εκεί και πέρα εσύ βγήκες, εγώ δεν ήμουν παρόν, δεν γνωρίζω, είσαι ο ρεπόρτερ που καλύπτει το θέμα. Σωστά. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυρία Πρωτογεράκη ξέσπασε.